αγωνιστικό χώρο που κουρεύεται συνεχώς. Τα κίτρινα καρεκλάκια που σχηματίζονται ο δικέφαλος στην γωνία της παλιάς 11 με την 13, τα κεφάλια και τα φτερά και με τα ισόγεια που δεν βλέπετε γιατί τώρα ξανέγει ο φακός, εδώ τα δυτικά και εδώ τα ανατολικά του ισογείου της θύρας παλιάς και παστής, είναι θύρες από 45 μέχρι και την 28 κάπου εκεί. Πάμε συνέχεια, παιδιά, απ' έξω από την πλατεία Δέλτα Μη, τη μεγαλύτερη πλατεία που έχω δει εγώ σε έκταση πλατεία, κανονική πλατεία, σε έκταση στην Ελλάδα μας, δεν έχω δει άλλη. Αν υπάρχει, διορθώστε με, παιδιά. Και πιστεύω ότι και ο Δήμος, με πρωτεργάτη το Γιάννη το Βούρο, το Μέγα ΑΕΚΤΖΙ, Γιάννη Βούρο, θα βοηθήσει και αυτός να γίνει ένα συμβούλιο και να επιτραπεί να ονομαστεί η πλατεία Δημήτρη Μελισσανίδη. Φόρωσε το ελάχιστο φόρος σε αυτόν τον άνθρωπο που μόχθησε, πάσχησε, έδειξε πολύ χρήμα για να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε εμείς όλοι οι επόμενες γενεές, εμείς και οι επόμενες γενεές των γενεών, το γήπεδο αυτό που οραματιστήκαμε εκατομμύρια και έφτιαξε ο πρόεδρος με τα δικά του τα χρήματα, και αυτόν τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, με τον δικέφαλο Αϊτό Αγέροχο ψηλά να ανεμίζει, θέλει λίγο καθάρισμα αμοβολής, θέλει και ένα γυάλισμα στα ράμφη και στα νύχια. Περιμένουμε τους κυβόληθους στο κάτω τμήμα της βάσης και δεν θα κλείσει τελείως, ένας πόντος κάτω και ένας πόντος πάνω, να αερίζεται με το λεγόμενο, με το λεγόμενο σύστημα καμινάδας. Από εδώ να δείξω λίγο έξωθεν, ξανά λίγο το πρακτορείο του ΟΠΑΠ, εδώ η εκκλησία μας και στο ανατολικό τμήμα η μπουτίκ μας. Ο φίλος ο Αλέκος Παέρας, ωραίο άρωμα. Αυτά τα χέρια, βρίζει θεούς και δαίμονες. Γιατί είστε τα χτυμένα, ρε. Κυρίως, θεούς και δαίμονες, γιατί. Και βλέπουμε, παιδιά, από εδώ τα όπισθεν, του Αϊτού μας, καθώς ο Κλώδη περνάει και μπουκάρει και αυτός μέσα. Σχολάνε τα παλικάρια. Έτσι η ώρα έχει πάει αργάμιση και προμηνύεται μπόρα. Ο Σταύρος αδειάζει την πραμάτια των χωμάτων έξω από το μαγαζί του. Να το αναφέρουμε και αυτό. Έχουν παρατηθεί τα χώματα και πραγματικά τα χώματα αυτά που βλέπετε με τον αέρα μεταφέρονται προς την καφετέρια και ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει. Λοιπόν, πάω να πιω λίγο νερό, παιδιά, γιατί πραγματικά κοράκιασα. Έτσι, και συνεχίζω με πλάνα. Καθώς βλέπετε μπάζα να σωρεύονται εκεί, να έρθει κάποιο φορτηγό να τα μαζέψει, να καθαρίζουμε σιγά σιγά το χώρο, έτσι, γιατί είναι το σπίτι μας, δεν θέλουμε να είναι καθόλου βρώμικο. Να είστε καλά. Από Θεσσαλονίκη, να είστε καλά, φίλε μου. Έλα, σε βάλω στο Facebook, τι, σε βάλω. Ποιος είσαι, φίλε μου? Ο Απόστολος Παπαδάκη. Γεια σου, Απόστολε Παπαδάκη, λεβέντη μου. Ο φίλος από Θεσσαλονίκη και εδώ τα μαστόρια να προσπαθούν να καθαρίσουν το DNP σωρεύοντας τα χώματα κτλ. Πραγματικά, παιδιά, θα δείξω αυτό το στανταρνέ, γιατί και τα τρία παιδιά που βλέπετε εδώ πέρα να, με τις σκούπες, με τα φαράσια, με τα φτιάρια, είναι δημοτικοί σύμβουλοι, έτσι, της Νέας Φιλαδέλφειας. Άλλοι είναι νυν και άλλοι είναι πρώην και άλλοι είναι θα γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι. Θέλω να τους δείξω. Από αριστερά είναι ο φίλος μου ο Λεωνίδας. Στο κέντρο είναι ο φίλος μου ο Παύλος ο Κότσιρας. Ο Λεωνίδας ο Καράμπαλης. Εδώ με τη σκούπα και το φαράσι του. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Παύλος ο Κότσιρας. Καθώς βλέπετε εδώ τα σύννεφα. Και στο τέλος είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τσολακίδης. Ο μεγάλος γεωπόνος. Ο οποίος χάρισε τη φωνή του. Περιγράφοντας για το κεντρικό μαύρο Αϊτό κάποια πλάνα μέσα από την Αγία Σοφιά προηγούμενες μέρες. Και αυτός που βλέπετε, ο Λασποτήρας, είναι ο αφεντικό, είναι ο Σταύρος ο Καλιακούδας. Αυτός δεν θα γίνει δήμαρχος. Ναι, αυτός δεν πάει για δημαρχία. Ο φίλος του Ζολακίδη στην Καεκάρα, αλλά με λάθος χρώμα που καμίσου, θα τον ενημερώσω σε λίγο. Να μην επαναληφθεί. Δημήτρη, αυτό θα φύγει όλο τώρα. Αυτό θέλει να κάνει, να διώξουν αυτό εδώ. Ωραία. Και καθώς εδώ το επιτελείο του Κλόντι μαζί με τον φίλο μου το Μητάει
και το φίλο μου τον. Τον φίλο μου τον. Το όνομά σου, ρε. Το όνομά σου. Ο Θωμάς. Έρχονται να πίνουν μπυρόνια. Τι άλλο να κάνουν. Με αυτά σταματάω εδώ και φυσικά εδώ ο Κώστας και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Από το Μούνιχ, το Μονάχο. Λοιπόν, και συνεχίζω, παιδιά, να κάτσω λίγο να πιω νερό γιατί κοράκιασα. Σκοτάδι. Αυτό είναι μια μεγάλη μου επιτυχία. Έχω εδώ τη φίλη μου την Ειρήνη Αμούργη. Σαν άμια. Ειρήνη Αμούργη. Είναι η φίλη μου Ειρήνη Αμούργη. Παιδιά, θα λέτε ότι τώρα εσείς αυτοί που με εκκρίνετε. Ρε Γιώργο, όποιον βλέπεις να μιλάει ελληνικά του παίρνει συνέντευξη. Για ακούστε εδώ πέρα τι έχουμε. Η Ειρήνη είναι η δεύτερη σκόρερ στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ που έγινε πρωταθλήτρια. Στην ΓΑΜΑ Εθνική, ανεβήκαμε στη ΒΙΤΑ, θα μας τα πει καλύτερα η Ειρήνη. Πότε συστάθηκε αυτή η ομάδα, Ειρήνη μου, τι θέση παίζεις, από πόσα άτομα αποτελείστε στην ομάδα και τι στόχους έχετε. Για πάμε. Είμαστε 25 άτομα. Μαζί με το staff ή μόνο 25 παίκτριες. 25 παίκτριες. 25 παίκτριες, ηλικίας και στην ηλικίες. Από 14 μέχρι 30. Ναι. Η στόχη μας είναι να πάμε στην Άλφα Εθνική και να μπούμε στην Αγία Σοφία. Την Αγία Σοφιά. Αυτό κυρίως. Για πες μου λίγο για το περσινό πρωτάθλημα. Πόσες ομάδες ήσασταν και ποια θέση πήρατε. Ήμασταν 5 και δεν χάσαμε ούτε μία φορά. Ισοπαλία φέραμε. Όχι, όχι. Ούτε ισοπαλία, μόνο νίκες δηλαδή. 10 μάτς, 9 μάτς. Ναι, ναι. 10 μάτς. 10 μάτς. 10 μάτς. Ποιες ήταν οι ομάδες, η ΑΕΚ. ΑΕΚ, Άγιος Θωμάς. Άγιος Θωμάς, Αθηνών, ναι. Ναι, Ακράτητος. Λίμνος. Λίμνο, και πήγες και στη Λίμνο, ναι. Ναι, ναι. Και Περιστέρι. Και τερματίσαμε πρώτες και αίτητες. Πρώτες. Τώρα στην ΒΙΤΑ Εθνική πόσες ομάδες είναι. Δεν έχουν βγει ακόμα οι... Πότε γίνεται το σκηνικό, ξέρουμε. Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο θα γίνει η κλήρωση. Πάνω κάτω πόσες ομάδες είναι, 8. 8 σε κάθε όμιλο. Εμείς είμαστε ενώπιο όμιλο. Και μπορεί να έχουμε και κανένα νησί, να πάμε κανένα ταξιδάκι. Ναι. Ναι. Προπονητής, προπονήτρια, ποια έχουμε. Νίκος Γκαλίτσιος. Νίκος Γκαλίτσιος. Ο Γκαλίτσιος δεν είναι. Είναι ο γιος του Γκαλίτσιου του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, του ομάδας του 98, αν θυμάμαι καλά, που πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, ο Γκαλίτσιος έπαιζε στη Λάρισα το 85 ή το 88 πήρε η Λάρισα. Το 85 πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι, μπερδεύεις. Δεν θυμάμαι. Η Λάρισα πήρε ένα πρωτάθλημα. Είναι καλό ο προπονητής, έτσι. Ναι, ναι, τι σας μαθαίνει εκεί πέρα. Τεχνική. Γιατί ξέρεις, θα ακούσουν άντρες πιο πολύ και θα μπορούσουν. Τώρα μια όμορφη κοπελίτσα 19 χρονών όπως η Ειρήνη. Πώς ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαι από 12. Ποιος είναι η αιτία που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Ο κύριος. Ναι, κύριος. Εδώ ο κύριος είναι ο κύριος αίτιος, ο μπαμπάς. Μην γίνεις την πλάτη, γίνεις εδώ πέρα. Δεν θα δίνει πολύ. Να βάλει και το γυαλί, να καλοπιστεί. Μα τώρα γιατί δεν πήγες στο ποδόσφαιρο, τι σου άρεσε πάνω της και λες. Εγώ το είπα. Α, το είπες εσύ. Άρα, εσύ. Επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, δεν ήθελα. Έχεις παίξει μπάλα. Πού, στους φαγανιάριδες. Στους καλοφαγάδες. Ναι, ναι. Καλή ταβέρνατη. Ναι. Για πάμε, Ειρήνη μου, για πες, τι στόχους έχουμε. Και πότε ναι, αθλητική. Ναι, για... αυτό που πες, ξαναπες το κατά την Αγία Σοφιά. Αν δηλαδή ανέβουμε άλλη εθνική, θα κάνουμε παιχνίδι λες στην Αγία Σοφιά. Όχι από το Σεραφείδιο. Μπορεί, μακάρι, γιατί όχι. Μακάρι, γιατί όχι. Το γήπεδο δεν είναι μόνο τη ποδοσφαιρική επαγγελματική ΑΕΚ, είναι των τμήματων τη ΑΕΚ. Τη μάνα ΑΕΚ. Εύχομαι καλή θητεία εκεί. Είναι και δεύτερη σκόρερ πέρσι. Πόσα γκολ έβαλε. 7. Πόσα με πέναλτι. Κανένα. Πόσα με κεφαλιέ. Ένα νομίζω. Ένα τράβηξε κεφαλιά. Ψαράκι ήταν ή. Ο, κανονικό. Γεμάτη την έπιασε. Ναι. Αγάπη μου γλυκιά. Να είσαι πάντα καλά, Ειρήνη μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Θα σε δει και ο κόσμος έτσι για να αναδείξουμε και ότι δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ είναι και τα άλλα αθλήματα. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μεγάλε, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστούμε.
Καθήμενος ρε παιδιά εδώ και βλέποντας τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κότσιρα, να ποτίζει θα έλεγα έτσι τα κυβολιθάκια εδώ και να τα φέρνει σε θέση που όλοι θα θέλαμε να είναι τα κυβολιθάκια, πετακάθαρα, θα το δείξω αυτό γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους, πώς θα είναι η πλατεία εδώ όταν είναι καθαρισμένη η πλατεία όλη, βλέπουμε ένα μικρό, μια μικρή έκταση, πώς θα είναι καθαρισμένα τα κυβολιθάκια. Λοιπόν, δεν θέλω να δείξω μόνο πώς θα είναι καθαρισμένα τα κυβολιθάκια, αλλά θα δείξω και τη φορά των υδάτων, πώς φεύγουν τα νερά. Καθώς εδώ πολεμάει με τη Μάνικα ο φίλος ο Παύλος, έτσι, παλιός στέλεχος εδώ του Δήμου, δημοτικός σύμβουλος, πρώτος Σταυρούς πολλές χρονιές. Λοιπόν, ένας δημοκράτης άνθρωπος, αυτό είναι το λιγότερο. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, πόσο δέβονται τα ύδατα και πάνε στο φρεάτιο. Δηλαδή πες ότι βρέχει τώρα, έτσι, πες ότι βρέχει. Τα νερά θα έχουν φορά σε αυτή την κλίση που κάνει το κυβόληθος και θα οδεύουν όλα σε αυτό εδώ τον, πώς το λένε, αυτό πώς το λένε, το φρεάτιο, έτσι. Στο φρεάτιο, σε αυτό το φρεάτιο σωρεύονται τα ύδατα. Θέλω να είμαι to the point για να βλέπετε όλοι παιδιά και τα έξω της Άγιας Σοφιάς, γιατί και αυτά είναι έργα. Ασχέτως αν αυτά τα έργα αφορούν μόνο και μόνο το κατάστημα του φίλου του φίλου του Καλιακούδα που κάνει τον οικοδόμο, παλικάρι. Με αυτά. Με την ώρα να είναι 5.30 θα συνεχίσω την κινηματογράφηση. Τα μαστόρια εδώ, οι δημοτικοί σύμβουλοι πήραν τις κούπες, όπως είδατε και στα προηγούμενα πλάνα, έτσι ώστε να καθαρίσουν από χώμα το μέρος που στεγάζει κάτω στα εγκατά του, τόσο τις αντλίες απορρόφησης υδάτων που διαμέσου του αγωγού θα λέγουν προς το Γιαμπουρλά, ο Λεωνίδας, έτσι, ο Δημήτρης και ο Παύλος έχουν ρίξει το νεράκι το απαιτούμενο για να μην φεύγει σκόνη προς τα κάτω. Λοιπόν, να είχαμε σαν τους αντιδήμαρχους και άλλο κόσμο που να δουλεύει εδώ στην ΑΕΚ, θα το είχαμε καθαρίσει το μέρος. Λοιπόν, πλατεία ΔΜ, αυτή τεράστια πλατεία με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με πατεράδες και πιτσιρικαρία. Καθώς ένας φίλος πάει να παρκάρει τώρα εδώ, ήρθε αργοπορημένος. Με τη θύρα την 39, την τραπεζούντα, περιμένοντας να...